και να μην χρησιμοποιούμε αγγλικούς όρους. Πολλά τα αποκλειστικά και με ένα τέτοιο θα ξεκινήσουμε. Συγγνώμη, γιατί συναντήσαμε στο αεροδρόμιο τον Αχιλέα Μπέο. Είναι ένα από τα πρόσωπα που μας απασχολούν πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα. Η Χαρά Μπουτσικάκη βρέθηκε στο αεροδρόμιο και ο Αχιλέας Μπέος απάντησε σε ένα πολύ σημαντικό ερώτημα το οποίο μας βασανίζει τον τελευταίο καιρό. Θα πάει ή δεν θα πάει στο Survivor? Τι έκανε με τον Ατζούν στο Βόλο? Και πάμε να δούμε τι. Καλησπέρα. Βεβαίω, καλημέρα. Πώς θα το ταξίδι σας? Τι γίνεται? Είστε έτοιμος για το Survivor? Παιδιά, δεν έχετε τι να κάνετε στα πρωινάδικα και ασχολείστε τώρα. Είστε έτοιμοι. Είδαμε και το ραντεβού που είχατε κάνει με τον κύριο Ατζούμα. Όλα καλά? Όλα καλά, καλά όλα. Θα σας δούμε έτσι στον Αγίο Δομήνικο σύντομα. Θα σας δούμε μαζί. Είχατε κάνει μια δήλωση ότι θέλετε να πάρετε μαζί σας και τον κύριο Κούγια. Αυτό ισχύει ακόμα? Άμα έρθει θα πάω. Θα προποντήσετε με την κυρία Δαλάκα? Αυτό είπε ο κύριος Κούγια. Καλό Σαββατοκύριακο να είστε καλά. Πώς περάσατε στην Κρήτη, είχατε έτσι κουριέ? Καλό Σαββατοκύριακο να είστε καλά, παιδιά. Γλυκά αντιμετώπιση τις κάμερες. Ναι, δεν τις χαστούκες. Εντάξει, η φράση δεν έχετε με τι να ασχοληθείτε, τα χαλάει λίγο τα πράγματα. Ήταν λίγο παξιωτικό αυτό. Γιατί κατά τα άλλα, εγώ νομίζω ότι επιβεβαιώνει αυτό που λέγαμε, ότι κάνει χιούμορ, δεν πρόκειται να πάει. Όταν λέει αν πάει ο Κούγιας θα πάω, σημαίνει ότι δεν θα πάει. Μας τρολάρει λίγο, ε. Αλλά το δεν έχετε με τι να ασχοληθείτε, έχουμε θέματα, δόξα τω Θεώ, πετάμε κάθε μέρα από τις καλέτες. Απάντησε με τον γνωστό τρόπο Μπέου. Εντάξει, θα μπορούσε κάτι καλύτερο. Το ότι δεν μέσα να ασχοληθούμε έχουμε. Απλά όταν μαθαίνει ότι ένα ενεργεία δήμαρχο, αντί να ασχοληθεί με τα δημοτικά, παίζει να πάει στο Survivor, είναι κάτι με το οποίο πρέπει να ασχοληθούμε και πρέπει να πάρουμε και μια απάντηση. Την έδωσε με χιούμορ. Το ξέρει και ο ίδιος, αλλά τη στιγμή που βλέπει τους δημοσιογράφους και τις κάμερες είναι κάτι που δεν περιμένει. Και εγώ διακρίνω και πίσω από τα λόγια του μια μηχανία. Ναι, είναι ο γνωστός Αχιλέας Μπέος. Ναι, όντως, όντως. Που χρησιμοποιεί έτσι λίγο το χιούμορ για να μην δώσει και την απάντηση που θέλει. Αλλά να μην σου πήγε κάθετα, όχι, δεν πρόκειται υπάρχει να πάω. Μηχανία, το πουλήσω και λίγο. Η αμηχανία υπήρχε γιατί έχει συνηθίσει, επειδή κάποτε ασχολιόταν και με κέντρα ο Αχιλέας Μπέος, έχει συνηθίσει να βλέπει όλη αυτή την αντιμετώπιση των δημοσιογράφων προς τους καλλιτέχνες. Οπότε σου λέει ξαφνικά είμαι εγώ το θέμα. Έλατε. Οπότε πάμε στην αμηχανία, λέει την κακή ο Αχιλέας. Έχει προσπαθήσει όμως να γίνει θέμα με τις δηλώσεις του. Έχει πει διάφορα. Δεν ξέρω αν έχει προσπαθήσει. Γενικά οι δηλώσεις με τον κύριο Μπέο είναι εκεί όταν δεν το περιμένει. Οποιοδήποτε τύπου κάμερες. Κάμερες κινητών, κάμερες καναλιών. Όταν δεν το περιμένει, είναι εκεί. Νομίζω ότι στο δικό του το χωράφι, στο δικό του το πεδίο, μπορεί να αισθάνεται λίγο πιο ασφαλής στον τρόπο που μιλάει. Δηλαδή, όταν μιλάει με αφορμή την πολιτική του ιδιότητα, νομίζω ότι μπορεί να αισθάνεται και λίγο πιο χαλαρός. Αυτό επειδή είναι κάτι έξω από το πεδίο του. Μπορεί να είναι και λίγο να χρησιμοποιείται. Ναι, δεν θέλω να αισθάνεται χαλαρός ο κύριος Μπέος. Όταν χαλαρώνει, λέει και πράγματα που δεν πρέπει. Πρέπει να αισθάνεται αυτό που είναι, να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, να ξέρει ποια είναι η θέση του και να ξέρει πώς να μιλήσει κάθε φορά. Έχει συνηθίσει να εμφανίζεται σε ενημερωτικές εκπομπές, οπότε του κάνει εντύπωση το ότι παίζει εντός εισαγωγικών και σε ψυχαγωγικές. Αλλά δεν νομίζω να αφορά αυτά που λέει η Δημήτρη. Από που είστε. Εγώ, όχι, εντάξει, το κατάλαβε. Το κατάλαβε. Αλλά πιστεύω θα γίνει έτσι. Θα ρωτήσουν τώρα τον Αλέξη Κούγια. Εγώ πιστεύω ότι ορθώς λέει αυτό. Μην δίνει ιδέες, θα ήταν το επόμενο μας θέμα. Άσε, πες ότι δεν το πες ποτέ. Τι έλεγες πιστεύω? Λέω ότι κατά την άποψή μου ορθώς λέει αυτά που λέει για να είμαστε αντιμέτωποι και με αυτή την πραγματικότητα. Όχι ότι συμφωνούμε, να την έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχει εκεί έξω. Πάντως θέλω να πω ότι ενώ θα περίμενε κάποιος να πει δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, ναι, ότι η Τζαλή ήταν στο Βόλο γιατί είχαμε κάποια άλλα θέματα να ασχοληθούμε κτλ. Ούτε αυτή την απάντηση. Το πουλάει και λίγο, αγάπη μου. Το πουλάει και λίγο. Σου λέει ας να ασχοληθούμε και λίγο να παίζει ένα παιχνίδι γύρω μου, πάω, δεν πάω. Γιατί εκεί λες ότι όχι παιδιά δεν πάω. Είναι ωραίο, δεκτό το χιούμορ, θα πάω με να χαπάει και ο Αλέξης Κούγιας, αλλά όταν σε ρωτάνε ευθέως, μίλησε με τον Ατζούν, εκεί λες, ναι παιδιά, δεν πρέπει με τον Ατζούν, να πω για το Survivor, είναι δυνατόν. Το αφήνει και λίγο να το πουλήσει τώρα. Ή το ζυγίσει κιόλας, να δεις πώς ήταν η αντιδράση του κόσμου. Ναι, δήμαρχε, πήγαινε και είμαστε μαζί σου. Ή δήμαρχε, κάτσε στο Βόλο και κοίταξε να μαζέψει τα σημάζευτα του της περιοχής. Είναι σαν αυτό που λέμε για τα συμβόλαια, το αφήνεις να εωρείται. Δεν είναι έτσι. Δημιουργούμε ένα κλίμα. Μπορεί να μην έχουμε να ασχοληθούμε κατά την άποψή του με θέματα, αλλά νομίζω ότι στις εκπομπές, με τις απόψεις που εκφράζουμε όλοι μας, όχι μόνο σε αυτήν την εκπομπή, σε όλες τις ψυχαγωγικές εκπομπές, δημιουργείται ένα κλίμα το οποίο είμαι βέβαιος ότι το λαμβάνει υπόψη του. Ακόμα και αν το είχε σκεφτεί να πάει, όταν ακούστηκαν από τις ψυχαγωγικές εκπομπές τεκμηριωμένα πράγματα ότι δεν γίνεται νεοεκλεγής και νυν δήμαρχος να αφήσει το Δήμο και να πάει για πουρνάρια, νομίζω ότι το λαμβάνει υπόψη του. Η ταπεινή μου γνώμη και άποψη είναι ότι ποτέ δεν σκέφτηκε σοβαρά να πάει στο Δήμο. Α, μπράβο, συμφωνώ. Έτσι αισθάνομαι εγώ. Αλλά είναι ότι η δική μου σκέψη που δεν βασίζεται σε επιχειρήματα ή γεγονότα. Έτσι αυτό αισθάνομαι. Κάνει φαν. Μακάρι να μας απασχολεί με αυτό ο κύριος Μπέος και όχι με άλλα πράγματα.